Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Ειλικρινά είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά μου. Το κορίτσι αυτό το αγαπώ από απόσταση σε πάρα πολλά χρόνια. Έτυχε να γνωριστούμε λίγο. Είναι το πιο γλυκό μικρό κορίτσι που έχω γνωρίσει με την εξαιρετικότερη φωνή. Κυρίες και κύριοι, η Μελίνα Σλανίδου. Μελίνα Σλανίδου, κυρίες και κύριοι, πέρασε μόνο. Γεια σας. Πόπο, Μελίνα. Τι ωραία που είσαι εδώ, ρε Μελίνα. Γιατί το καλοκαίρι ήρθε και είδε την παράσταση για 28η φορά, την Βερβερίτσα. Τη Βερβερίτσα που ήταν σε περιοδία το καλοκαίρι. Και πού ήρθα κιόλας, ε. Ήρθε στην Κρήτη, τι ωραία. Και ήταν και η μέρα των γενεθλίων. Τη ετοιμάσαμε λοιπόν εμείς μια πολύ ωραία τούρτα έκπληξη με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Κατεβήκανε εκεί πέρα οι Βερβερίτσες, της δίναν την τούρτα. Και ήρθε η κοπέλα να μας πει συγχαρητήρια, να της πω και χρόνια πολλά. Και φυσικά άρπαξα την ευκαιρία και της λέω: σε προκαλώ φέτος να έρθεις στην εκπομπή. Το είπα και το κορίτσι αυτό το έκανε, ρε παιδιά. Γιατί δεν είναι εύκολο, δεν πας. Γενικά και εσύ δεν πολύ πας. Δεν θες να πολύ πας κιόλας κάπως. Δεν μπορείς καθόλου. Τι έχεις πάθει, δεν θες. Εντάξει, όχι. Απλά δεν το επιλέγω, ρε παιδί μου, να πηγαίνω. Έτσι ξέρεις, να πεις, άντε, τα λέμε όλα. Είμαι και φέτος κιόλας κάνω και τηλεόραση. Κάνεις και τηλεόραση μετά από πολλά χρόνια. Λες, πώς να πεις. Με την τηλεόραση, τι ήταν αυτό που σου έκανε το κλικ, είπες, ναι, θα είμαι. Ήτανε πρόκληση για μένα. Προκαλώ. Προκάλεσε τον εαυτό σου από μόνη και το έκανες. Προκαλώ να κάνω τηλεόραση. Και την έκανε την τηλεόραση της. Είναι ωραία να κάνεις ωραία καινούργια πράγματα, ρε παιδί μου, στη ζωή σου. Και η τηλεόραση για μένα, να σου πω, μ' αρέσει. Είναι ωραίο, ωραία. Μα σου πηγαίνει κιόλα, Μελίνα. Έχει μια ομορφιά. Την έχεις τη σχέση, την έχει τη σχέση πολύ ιδιαίτερη, ενώ είσαι πολύ cool στην τηλεόραση. Έχω μια ιδιαίτερη σχέση, γιατί όταν βγήκα, θυμάσαι ότι τα τραγούδια μου πάλι μέσα από την τηλεόραση κάτι από το γινόταν. Big Brother, θυμάσαι. Το, δηλαδή και υπήρχε πίνεις ένα φλερτ υπόγειο πάντα με την τηλεόραση. Κάπως ξεκίνησε ναι, έτσι, οπότε την έχεις πολύ συγκεκριμένα. Θα παρουσίαζες κάτι αν σου λέγανε κάτι το οποίο να πιστεύεις ότι θα σου ταιριάζει και το γουστάρεις. Όπα. Ικανοποιητική. Η καθυστέρηση είναι πολύ ικανοποιητική. Δεν άκουσα κάποιο όχι. Δεν άκουσα κάποιο όχι. Ένα. Δηλαδή, ας πούμε, η Δέσποινα κάνει την παρουσίαση του X-Factor και κάνει και μια άσχετη εκπομπή εντελώς από την ιδιότητά της και ναι, κάνει το μαγειρικό ταξιδιωτικό. Εσύ, λοιπόν, αν δεν σου λέγανε να παρουσιάσεις κάποιο μουσικό reality, μια εκπομπή, δεν ξέρω τώρα ποια εκπομπή μπορεί να είναι αυτή, ούτε έχω κάτι στο μυαλό μου και δεν στο λέω, θα έμπαινε σε δικασία να πεις, ναι, γιατί όχι, θα μπορούσα να το κάνω. Ναι, αν ήταν κάτι που ήταν ενδιαφέρον και θα ήθελα να το κάνω και μου προ... Ξέρεις, ναι. Σου άρεσε, cool. Πολύ cool. Εσύ Παρασκευή και Σάββατο μπορείς να βρεθούμε το βράδυ κάπου στο χοτέλ Ερμού, ας πούμε, νομίζω ψήνεσαι. Παρασκευή, προκαλώ, Παρασκευή, μου. Εγώ θα έρθω στο χοτέλ Ερμού. Με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη που είστε. Δεν μπορούσα να έρθω την προηγούμενη εβδομάδα. Ήρθαν όλοι, τρελαθήκανε. Τι ωραία συνεργασία είναι αυτή, πώς σας ήρθε. Ωραία, ε. Πώς σας ήρθε. Κοίτα με τον Μιχάλη. Το λέμε από πολύ παλιά να παίξουμε μαζί, να τραγουδήσουμε μαζί, να βρεθούμε σε σκηνή μαζί. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και φέτος είπαμε να τραγουδήσουμε. Πήρε τηλέφωνο, δεν το πολύ σκέφτηκα. Λέω, προφανώς ήρθε ο χρόνος, είναι ο κατάλληλος χρόνος να δουλέψουμε παρέα. Και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί πραγματικά δένουμε πάρα πολύ ωραία στη σκηνή. Τα έμαθα, ναι. Τα έμαθα. Αν δεν τα μάθεις εσύ, ποιος θα τα μάθει. Τα έμαθα. Εγώ είναι ωραίο τα και να σου πω κάτι. Εσύ το ξέρω από που το έμαθες. Τώρα είναι πιο ωραίο από αυτό που έμαθες. Το πιστεύω ότι είναι πιο ωραίο και όσο περνάει. Το έχουμε κάνει, το έχουμε φτιάξει στα μέτρα μας. Ροκάρουμε, λέμε παλιά τραγούδια. Τρελαίνεστε. Γιατί και ο Μιχάλης δεν πάει με τα καλά του. Δεν φαινόταν. Ναι, τέλεια, τελικά δεν πάει. Τέλεια. Πες μου κάτι, ρε Σιμελίνα. Δεν πάει με τα καλά. Εσύ, πότε έγινε σε σένα
μία αλλαγή, γιατί έχει γίνει κάποια αλλαγή, έτσι, δεν κάνω λάθος. Πότε έγινε λοιπόν αυτή η αλλαγή και ξαφνικά η αίσθησή μου είναι αυτή, μου λες αν πέφτω έξω. Ήρθε μία αδιανόητη ησυχία και ηρεμία και είπες, ωραία, από το να τρέχω να κολυμπάω, θα περπατάω δίπλα από το ποτάμι όπως τρέχει. Γιατί αυτή είναι η αίσθησή μου, ότι δεν σε πιάνει κάποιος πανικός. Το παρατηρείς, να μου είπες ότι με πήρε τηλέφωνο ο Μιχάλης, δεν το πολύ σκέφτηκα, το ένιωσα και είπα ναι. Από πότε ξεκίνησες πια να παίρνεις αποφάσεις σύμφωνα με αυτό που νιώθεις και όχι τόσο πολύ με τη σκέψη που μπορεί και να τον μπλοκάρει? Πολύ ωραία το παρομοίασες, γιατί είναι αλήθεια αυτό που λες. Πιστεύω ότι οι αλλαγές υπάρχουν ούτως ή άλλως, Νίκο, στη ζωή μας, έτσι. Μία πολύ σημαντική αλλαγή ήταν... Έχουν γίνει διάφορες, υπάρχουν κάποιες αλλαγές σοβαρές στη ζωή μου, που είναι σοβαρά περιστατικά στη ζωή που συμβαίνουν και πρέπει να τα αντιμετωπίσεις. Εκεί νομίζω έρχεσαι σε επαφή με την ουσία σου, με την αλήθεια σου, με το ότι όντως δεν χρειάζεται να τρέχεις. Καθόλου. Καθόλου όμως. Καθόλου. Εκεί κατάλαβα ότι τζάμπα τρέχω τόσα χρόνια. Πολύ τρέξιμο χωρίς λόγο. Πολύ τρέξιμο χωρίς λόγο όμως. Και ειδικά σε μικρότερες ηλικίες. Απλά τώρα το συζητάω έτσι και τα παιδιά. Ναι. Είναι πολλά παιδιά. Διαβάζουν, τρελαίνονται με τα πανεπιστήμια να πάνε. Δεν περνάνε τη μία χρονιά, μπορεί όχι την άλλη. Θέλουμε να μας συμβεί αυτό. Ναι, δεν είναι. Ναι, ναι. Δηλαδή, άμα το αφήσεις λίγο, κάποιος ξέρει κάτι περισσότερο, άστο. Και είναι πολλές φορές που δεν γνωρίζουν, τις περισσότερες μάλλον, ότι μας λείπουν κάποια σενάρια για το μέλλον. Ρε παιδί μου, φανταζόμαστε πέντε πράγματα. Υπάρχουν άλλα 105 που δεν περνάνε από το μυαλό μας. Οπότε μην πάμε και τον μπλοκάρουμε να συμβεί ένα από τα πέντε. Άστο να συμβεί ένα από τα 105. Κάνω λάθος? Όχι, έτσι είναι. Μ' αρέσει που είναι έτσι. Και έτσι το πηγαίνεις πια σιγά-σιγά, το έχεις περάσει και στην προσωπική ζωή και στα επαγγελματικά. Σε όλα. Αυτό γίνεται, κοίτα, γίνεται ακαριαία και γίνεται σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Αυτή η αλλαγή είναι και το αυτογνωσιακό το κομμάτι που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το ξέρεις. Εκεί ξαναξεμπλοκάρουν όλα. Είναι πώς, ρε παιδί μου, πας στον βελονιστή και πατάει στο μη που έχεις πρόβλημα, ας πούμε, π.χ. με τον νόμο. Μα τώρα ήθελα να πω, εδώ πέρα, μέσα εδώ πέρα, όλοι πατάει αυτό, στο συγκεκριμένο σημείο και λύνεται όλο το σύστημα. Λες, πώς γίνεται τώρα εδώ, να είναι εδώ η βελόνα και να μου διάζει το... Απλά βρίσκει ακριβώς το κέντρο. Με το χέρι τι έχεις πάθει? Τίποτα, μια κάκωση στον ώμο μου. Μια ώρα κάκωση, αλλά τα πολύχρωμη κάκωση σου. Είναι πάρα πολύ στυλάτο το κορίτσι ακόμα και σε κάκωση. Δεν έχω δει καλύτερο άτομο σε κάκωση. Με έχεις αφήσει... Στο X Factor θες να κερδίσεις? Φυσικά. Έγινε. Ποιον πιστεύεις ότι θα φας άνετα από τους υπόλοιπους τρεις? Ποιον τον έχεις πρωινό? Αχ, πρωινό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιον έχω. Δεν ξέρω αν έχω πρωινό κάποιον, αλλά θέλω να νικήσω, ρε παιδί μου. Οπότε θέλω να πω όλους τους φίλους μου σήμερα που είμαι εδώ. Μπράβο, ναι, ναι, πες. Στήνης Λίλα, παιδιά. Κωνσταντίνο Στήνης και Λίλα Τριάντη είναι οι παίκτες μου. Είναι πάρα πολύ καλοί. Ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα για εσάς. Ωραία. Ποιον φοβόμαστε? Έχουμε καλούς παίκτες. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε καλούς παίκτες, αλλά δεν θα ήθελα να πω ονόματα. Σ' αγαπώ πολύ. Δεν θέλω να το βάλω και στο μυαλό του κόσμου, δεν ξέρω έτσι, τώρα. Έτσι. Με τη δουλειά η σχέση σου πια σε τι φάση βρίσκεται? Έχει μπει σε ένα ρυθμό να μπορέσει να δίνεις και στον εαυτό σου χρόνο, να κάνεις κάποιο ταξίδι, να ζήσεις και τη ζωούλα σου με τους φίλους σου ή με σύντροφο, ό,τι γουστάρεις εσύ. Πιο πολύ ουσιαστικά να δώσεις τον εαυτό σου παραπάνω points. Σε αυτή τη φάση βρίσκομαι. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή τη ζωή μου. Η δουλειά είναι κάτι που αγαπάω ούτως ή άλλως και έχω αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο στη από τη ζωή και, μου. Και είναι και η ψυχή σου. Ναι, είναι η ψυχή μου το τραγούδι. Το λες μέσα από την καρδιά σου, Μελίνα, είναι αδιανόητο. Τ' αγαπώ, ναι. Ενώ φαίνεται, καταλαβαίνουμε, εμείς που μπορεί να μην γνωρίζουμε από μουσική, αλλά όταν ακούμε ένα τραγουδιστή, μια τραγουδίστρια, αλήθεια σου λέω, το αρπάζεις αμέσως αν αυτό που σου λέει είναι μέσα. Πρέπει να είναι πολύ μάγκας ο άλλος. Να έχει μια τεχνική που να μην καταλαβαίνεις ότι σε κοροϊδεύει, ναι, ναι, ναι. Αλλά το κάνει τέλεια. Οι περισσότεροι το καταλαβαίνεις ότι είναι μέσα από την ψυχή του. Γιατί εσύ έκανες και κάποιες μικροβιολογικές σπουδές, να πεις. Μικροβιολόγος. Άκου τώρα. Το τελείωσες αυτό. Και ξέρεις που είμαστε, ότι είμαστε γείτονες στη Θεσσαλονίκη. Πού είμαστε? Γιατί εγώ πήγαινα στο δεμένο με Αντωνίου Νάστο, αγάπη μου. Εγώ πάρω από την Αντωνίου Νάστο. Εγώ βλάκα και μια αμνησία. Εκεί έμενα κι εγώ. Χαιρετιόμαστε. Φυσικά χαιρετιόμαστε. Εγώ είμαι βλάκα. Δεν το θυμάσαι. Εγώ βλάκα. Η κομμότρια η φίλη στη... Η κομμότρια η φίλη ήταν... Άντε ρε, εσύ είσαι! Η Μελίνα ρε παιδιά! Βρεθήκαμε να φύγει ο τείχος. Δεν το θυμόμουν.
Περίμενε, εγώ δεν έχω μνήμη. Δεν το θυμάσαι. Βόη, διόρθιο. Εγώ τα θυμάμαι σαν χθες. Χαιρετιόμαστε, η Μελίνα. Βέβαια. Τι γειτονιά κι αυτή, Θεέ μου. Τι έβγαλε, έβγαλε τη Μελίνα Σλανίδου, ρε παιδιά. Έμα. Άρα λοιπόν τώρα αυτό ήταν να πεις κάτι σπουδές τις έκανες, γιατί το ήθελες κάπως. Σου άρεσε το αίμα από το πουθενά, τη βελόνα. Τίποτα, να κάνω κάτι για να μην πουν οι γονείς ότι έχω ένα χαρτί. Βασικά να φύγω από το σπίτι, κατάλαβες. Και να σπουδάσεις μικροβιολόγος, εντυπωσιακό. Ας πήγαινες μπαλέτο, κυρία μου. Εν πάση περιπτώσει, μικροβιολόγος, αλλά δεν το έχεις ποτέ φαντάζομαι στο μυαλό σου ότι αυτό θα το ακολουθήσεις. Δούλεψα λίγο. Για μια ευαίσθητη ψυχή σαν τη δική μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Παρά γιατί δεν θέλω να βλέπω τους ανθρώπους να υποφέρουν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολη αυτή η δουλειά. Και με τα παιδάκια, δεν είναι λίγο πιο διαταραχτικό. Όμως αυτό δηλώνει, άκου τώρα, μπορεί αυτό η απόφασή σου, η μικροβιοποίηση, να έχει να κάνει με το κομμάτι όντως της προσφοράς που το έχεις πάρα πολύ, το έχεις πολύ και το επικοινωνείς και πάρα πολύ και το κάνεις και εσύ ίδια, ενώ θα μπορούσε ένα κομμάτι ότι με κάποιο τρόπο πώς να το βοηθήσω τον άλλον. Οπότε έφυγε αυτό από τη μέση και τώρα πια βρίσκεις άλλους τρόπους. Κάνεις συναυλίες, ασχολείσαι πάρα πολύ. Είναι ένα κομμάτι το οποίο. Πιστεύεις ότι η ψυχή γεμίζει 100%? Είναι σημαντικό, γιατί πριν λέγαμε και για το Μισινατσάκι, με προκάλεσε με την ομάδα προσφοράς του ΟΠΑΠ που θα κάνει για τα νοσοκομεία. Αυτά είναι μια εποχή, πιστεύεις, που πρέπει να ενεργοποιηθούμε λίγο παραπάνω με το κομμάτι της φιλανθρωπίας και της βοήθειας. Ναι, αυτό το πιστεύω ακράδαντα από μικρό παιδί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλο τον κόσμο. Δεν είναι ότι η φιλανθρωπία την κάνω για να φανώ στην κοινωνία ότι είμαι καλός άνθρωπος και δεν έχει να κάνει καθόλου. Η φιλανθρωπία είναι κάτι που πρέπει να αγαπάμε τον άνθρωπο, γιατί μόνο έτσι μπορείς να αγαπήσεις και τον ίδιο στον εαυτό. Πώς θα αγαπήσεις? Ακριβώς αυτό είναι. Ουσιαστικά κάνεις φιλανθρωπία και είναι σαν να κάνεις φιλανθρωπία στον εαυτό σου. Τον ίδιο. Απλά στον είναι εαυτό. Αφορμή ο άλλος. Γιατί ωραία. Άμα σκεφτείς, είμαστε όλοι ένα. Είμαστε όλοι ένα, αυτό είναι γνωστό. Και άμα δεν είναι γνωστό, θα συνειδητοποιήσουμε. Ναι. Είμαστε όλοι ένα. Επειδή τα περνάς τα μηνύματα και το ξέρω και χαίρομαι πάρα πολύ, Νίκο, γι' αυτό να ξέρεις πάρα πολύ. Ό,τι μπορούμε, λίγο να κουνηθεί ο εγκέφαλος, ναι, παιδιά. Ναι, ναι, λίγο έτσι, να κουνηθεί έτσι. Ο εγκέφαλος. Ωραία. Θα κουνηθεί και με άλλο τρόπο ο εγκέφαλος. Ωραία, τα είπαμε. Σε έχουμε πολύ συνσύνσον στην πολυθρονίτσα. Σήκω από την καρέκλα σου, Μελίνα Σλανίδου. Σήκω να παίξουμε. Κοίταξε λοιπόν τώρα, εμείς εδώ θα παίξουμε το παιχνίδι αυτό που τα αγαπάμε. Η καρέκλα σου είναι εκεί που θα είναι αυτό το υπέροχο ψηλό αγόρι. Αυτό το υπέροχο ψηλό. Το αγόρι αυτό, κάτσε, Μελίνα μου. Κοίταξε να δεις τώρα. Εμείς εδώ πέρα. Ήρθες, τέλειο μου. Σε καλέσαμε για ένα φαγητό. Ένα φαγητό λίγο πιο ιδιαίτερο. Θα έρχονται πράγματα κατά τη πάλι διάρκεια. Φαγητό, παιδιά. Κάτι παιδιά, θα στηθεί ένα σκηνικό, ένα χειροκρότημα. Μιλάμε για μια υπερπαραγωγή. Να τα λέμε αυτά. Έρχονται οι πλάτες. Θα σε βάλουμε εδώ πέρα μέσα, βλέπεις εδώ, αγόρια, θα δώσω και λογαριασμούς Instagram, γίνεται χαμός. Πάδες, τι ωραία, από το πουθενά, μαυρίσαν τα σύμπαντα. Φέρτε μου λίγο τις κάρτες να πω το μενού στην κυρία Σλανίδου, είναι εύκολο. Σας ευχαριστώ πολύ. Oh. Ό,τι κάρτα βρήκες, φέρτην. Φαντάζομαι, για φέρτε. Εγώ σηκώνομαι, εγώ. Έλα, κορίτσι. Για να δω, είναι αυτό εγώ. Λαλαλαλα, αυτό είναι δικό σου. Μάλιστα. Δεν το διαβάζω. Λοιπόν, άκου λίγο τι γίνεται. Το παιχνίδι αυτό είναι το γνωστό παιχνίδι. Υπάρχει μπροστά μας, θα έρθει ένας μπουφές πάρα πολύ ωραίος, με πάρα πολύ σιχαμερά πράγματα. Έρχεται ο μπουφές. Μπράβο, 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 μπράβο. Υπερπαραγωγή! Υπερπαραγωγάρα, ρε παιδιά! Είμαστε η Αμερική ίδια! Μελίνα μου, λοιπόν, σήμερα εδώ πέρα που έχεις έρθει και δεν ήξερες κι εσύ, καλό μου κορίτσι, θα σου πω αυτή τη στιγμή. Θέλω να τα βρω και να τα δείχνω. Ξεκινάω εδώ. Ξεκινάω με αυτό το πιάτο εδώ, το οποίο είναι το fish and cherry. Είναι σαρδέλες με σιρόπι βύσσινο. Δίπλα ακριβώς προχωράω, είναι ο κύριος με τα σου. Είναι σου με wasabi και σοκολάτα που ταιριάζουν πάρα πολύ σε κάποιες χώρες. Εδώ πέρα έχω το όρθιο ζήσε επικίνδυνα. Πορτοκαλάδα, κέτσαπ, σπράιτ, κοκακόλα, μουστάρδα, πατάτες, τηγανιτές, τα κάνω εμετό. Προχωράω δίπλα στο αμαρτίνι μαζί μου που είναι μουρουνέλαιο σε στυλ μαρτίνι. Έχω dragon ball που είναι φρούτο του δράκου, τσίλι, barbecue sauce, αδιανόητο. Και εδώ πέρα έχω και το γλυκό μου γιόνι, που είναι μύδια και μερέντα και χρωματιστή τρούφα. Α, και έχω και το spicy, γιατί μπορεί κάτι να θες να πιεις μετά. Και όλα αυτά. Σου έχω μη στεναχωρία spicy detox smoothie που είναι smooth με μαϊονέζο, πέπερο, σόια σος και φουράκια. Α.
Και συγγνώμη, κλείνω με το χαλβάι 4-0, χαλβάς, τζατζίκι, βαλσάμικο ελιές. Πάρα πολύ ωραίο το μενού. Ωραία. Άκου τώρα τι γίνεται, Μελίνα μου. Δεν είσαι υποχρεωμένη να τα φας αυτά σαφέστατα. Δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Πολύ. Παρακαλώ. Απλά, εγώ θα σε ρωτάω κάποιες ερωτήσεις. Θα πρέπει να αποφασίσεις πριν σε ρωτήσω αν θα απαντήσεις ή αν θα φας κάτι. Δεν είναι εύκολη η τηλεόραση. Το ίδιο και εσύ σε μένα. Οκ. Okay. Ωραία. Θα ξεκινήσω πρώτος γιατί είμαι αγενής και σε ρωτάω. Σε ρωτάω, Μελίνα μου, θα απαντήσεις ή θα δοκιμάσεις. Απάντησε. Απλά θα πρέπει να απαντήσεις. Ναι, ναι, ωραίο. Να απαντήσεις όμως, δεν θα μου κάνεις τα συν-συν-σον-σον. Απάντηση. Απάντησε. Οι ερωτήσεις είναι σκληρές, κυρία Μελίνα. Απάντησε. Δεν δουλεύω. Εδώ, ακούω. Φάει λίγο fish and cherry, ρε. Πού θα τα ξαναβρεις μπροστά σου. Δοκίμασε. Έλα, απάντησε. Μελίνα. Δοκιμάζω. Ω, σ' αγαπώ. Με ωραίο τρόπο, όχι πολύ δυνατά, γύρνα και ό,τι καθίσει μπροστά σου. Α. Ναι, είναι όλα στη δίχη σου. Θα φας, κάτσε. Τι κρίμα, το πιο ωραίο πιάτο μου χάλασε. Θα φας τον κύριο με τα σου. Που ο κύριος με τα σου, επαναλαμβάνω, είναι τίποτα. Είναι πολύ απλό, το τρώμε κάθε μέρα το απόγευμα. Τρως λίγο σου με γουασάμπι και σοκολάτα. Άκου λίγο, δεν χρειάζεται να το καταπιείς. Άμα κάνεις εμετό, σου έχω αυτό εδώ. Που είναι ανοξείδωτο. Ταν, ταν, ταν. Έλα. Πάμε, μην το σκέφτεσαι. Θα το φάω, Μα είχα πολύ ωραίες ερωτήσεις. Δεν πειράζει. Τι ερώτησες εσύ. Πάμε, μωρό μου, όμορφο. Δεν είναι εύκολη τηλεόραση, Μελίνα, άστα X Factor. Πάμε. Όχι λίγο, θέλω να δοκιμάσει τη μερέντα. Αν δεν πάει στο καλό, το δοκιμάζει. Ωραίο είναι. Ωραίο. Έγινε. Πολύ ωραίο. Σ' άρεσε. Αυτά θα σε αντιλήξω σπίτι, δεν θέλω τέτοια. Μην κάνεις τώρα, θα τα πάρεις. Τώρα αναγκαστικά δεν πιστεύω ότι πρέπει να απαντήσω κι εγώ μετά από όλο αυτό που έγινε. Αλλά θα απαντήσω εγώ. Ένα ποτήρι νερό, βέβαια, για να μην μας μείνει στα χέρια η καλεσμένη και δεν ξαναπάει η καλεσμένη σε εκπομπή. Εντάξει, μια ιδέα την έπαθα τώρα. Ίσως θέλει σοκολάτα, γιατί το wasabi είναι τέλειο. Πιες νερό και ρώτα, είμαι έτοιμος για όλα. Τι να την γλυκάνω, τη έχω σαρδέλα με τσέρι. Δεν ήθελε. Εδώ, πιο ωραίο γλυκό. Λοιπόν. Απαντάω. Κανόνισε την πορεία σου. Δεν ξέρω τις ερωτήσεις, να ξέρεις. Οκ, okay, λοιπόν. Με ποιον καλεσμένο που έχει έρθει στην εκπομπή σου βαρέθηκες πολύ. Είναι η τελευταία μου εκπομπή. Με πώς θα πω, με ποιον καλεσμένο... Όχι, έχω διαλέξει ότι δεν θα φάω, θα απαντήσω. Με τον Τζάγκιαμαν. Τι λες, αγάπη μου. Ο έρωτας. Σωστό. Ωραία, απάντησα. Μπορεί και να βαρέθηκα εγώ. Μια κουβέντα κάναμε, δεν βγήκαμε και για ποτό. Θέλω να πω. Θα απαντήσεις. Το κούτελα δεν το. Ή θα φας. Όχι, το κούτελα. Θα απαντήσεις ή θα φας. Θα απαντήσω τώρα. Το θέλες. Σωστή, σωστή, εντάξει. Θα απαντήσω, δεν βαριέσαι. Θα δούμε αν βαριέσαι εσύ. άκουσε με λίγο. Είναι μια ερώτηση που δεν έχει να κάνει με εσένα, αλλά θα πρέπει να απαντήσεις. Τα φιλιά μου. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Ναι. Τα φιλιά μου αρχικά. Και τελικά, τα φιλιά μου, έχετε αυτό στο μυαλό σου, Μιχάλη. Τα βάφει τα μαλλιά του. Ξέρω κι εγώ, δεν τον έχω ρωτήσει ποτέ. Όχι, 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 όχι. Θα μας απαντήσει. Εγώ είπα για τον άνθρωπο που μπορεί να ξαναρθεί. Μπορείς να πεις και όχι. Το είπα, δοκίμασε. Μπορείς να πεις και όχι. Μισό λεπτό, να μην σε βρεις όλη θέση. Κοίτα, προφανώς, ρε παιδί μου, κακό είναι. Κοίτα, προφανώς, ρε παιδί μου, κακό είναι. Αλήθεια. Γιατί είναι κακό να βάλεις τα μαλλιά σου. Εγώ τα δικά μου τα μαλλιά τα βάφω. Εξού και το βλέπετε αυτό. Λοιπόν, θα κάνεις μια τελευταία ερώτηση. Ναι. Εσύ. Εγώ. Ναι. Δεν θέλω να φάω. Δεν θέλω να φάω.
Δεν θέλω να φάω καθόλου. Μήπως να φάω. Δεν θέλω να φάω. Α, αυτή η ερώτηση μου αρέσει. Ναι. 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 Λοιπόν. Ναι. Πριν είπες πως σου αρέσει τα τραγούδια μου. Πες μου πέντε αγαπημένα σου. Ωραιότατο, Dragon Ball. Θα έλεγα, στορκίζομαι, αλλά καίγε την γλώσσα. Αρχικά, θα σου πω κάποια. Θα πω το λάθος αρχικά. Θα πω και το τι σου έκανα και πίνεις. Μπράβο. Εγώ δεν έχω διεύθυνση. Καλοκαίρι, αγκαλιά μου και νερό και χώμα. Έλα! Μπράβο, ρε μωρό μου. Εγώ κάηκα. Εγώ πιστεύω ότι θα καίγομαι μέχρι τα 23 μου για ένα χρόνο ολόκληρο. Δεν έχω άλλο χρόνο και κρίμα γιατί ετοιμάσαμε τις σαρδέλες. Παιδιά, καίγομαι, γελάτε. Κυρίες και κύριοι, ήταν η Μελίνα Σλανίδου. Μασάβη. Σ' αγαπώ. Είχαμε και αυτό το νέο. Ματιδάκι μου. Αυτή μέσα στα μαύρα ένα κεφάλι. Ό,τι μου το παιδιά. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη γιατί έχουμε πάρει κάποιο over από τη διοίκηση του ΣΚΑΕΟΣ. Άκου λίγο, εμείς είμαστε πάρα πολύ οικολόγοι εδώ και προσπαθούμε να περάσουμε και αυτά τα μηνύματα. Τα τυλίγουμε πάρα πολύ κλειστά και εγώ αυτό παρατήρησα. Και αυτό είναι το δικό μας δώρο για εσένα, είναι το δικό σου υπέροχο. Ποτήρι, ευχαριστούμε τα μπάγια που για τη μέρη στρατσάκι είναι δικό σου. Α, το μωρό μου. Το κοριτσάκι μου. Παρασκευή και Σάββατο, χοτέλ Ερμού με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και στο X Factor το κορίτσι μου, η Μελίνα Σλανίδου. Αγαπώ. Και εγώ, μωρό μου. Αγαπώ, Γιώργο. Αγαπώ, είσαι υπέροχη.